Κάποιος έπρεπε να κάνει την αρχή. Ο κατάλογος με τους λόγους είναι μεγάλος, αλλά η OLED τεχνολογία στις οθόνες είναι αναμφισβήτητα ανώτερη από τεχνολογία IPS. Και πιστεύουμε ότι η αγορά περίμενε πάρα πολύ καιρό για να αρχίσουν οι κατασκευαστές να την υιοθετούν. Ωστόσο, η Asus φάνηκε πως ήταν η πιο τολμηρή, καθώς είναι η πρώτη που αναβάθμισε έναν μεγάλο αριθμό λάπτοπ της με OLED πάνελ οθόνης. Ο πρωταγωνιστής μας σήμερα είναι το Asus VivoBook 15 OLED K513 και σίγουρα δεν είναι ένα συνηθισμένο μηχάνημα. Απευθύνεται κυρίως στους νέους. Ζυγίζει 1,8 κιλά και είναι αρκετά λεπτό με πάχος μόλις 17,9 χιλιοστά. Το πάνω μέρος του είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, ενώ το υπόλοιπο από πλαστικό. Ωστόσο, η Asus έχει προβλέψει και έχει τοποθετήσει εσωτερικά ένα μεταλλικό στήριγμα ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα φθοράς. Το πληκτρολόγιο διαθέτει ιδιοποίηση φωτισμού αλλά και NAMAT πλήρους μεγέθους, ενώ παράλληλα προσφέρει καλή εμπειρία πληκτρολόγησης χάρη στη διαδρομή των πλήκτρων που είναι στα 1,4 χιλιοστά. Το touchpad έχει πολύ καλή αίσθηση και ικανοποιητικό μηχανισμό κλικ, αλλά και ενσωματωμένο αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων σε συγκεκριμένα συστήματα. Το VivoBook 15 διαθέτει συνολικά 4 θύρες USB, 3 κανονικές και 1 Type-C, επιπλέον μια υποδοχή HDMI 1,4, μια υποδοχή ήχου και υποδοχή microSD καρτών. Είναι καλό να βλέπουμε ότι οι επιλογές αναβάθμισης του K513 περιλαμβάνουν όχι μόνο μια υποδοχή PCI Express 4 για SSD, αλλά και μια υποδοχή δίσκου Serial LATA 2,5 ίντσων για τον παλιό σας σκληρό δίσκο ή SSD, ώστε να μπορείτε να επιβοληθείτε τόσο από την γρήγορη ταχύτητα όσο και από την μεγάλη χωρητικότητα. Επίσης έχετε μια υποδοχή SODIMM εκτός από τα 4 ή τα 8 GB ενσωματωμένης μνήμης RAM. Και τώρα έρχεται το αστέρι της παράστασης, η OLED οθόνη φυσικά. Είναι ανάλυσης Full HD και φτάνει σχεδόν τα 400 nits με απενεργοποιημένο το HDR. Το αληθινό μαύρο που μπορεί και προσφέρει έχει ως αποτέλεσμα έναν άπειρο λόγο αντίθεσης και υψηλότερη αντιληπτή φωτεινότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με χαμηλότερη ένταση φωτεινότητας, πράγμα που κάνει καλό στην αυτονομία της μπαταρίας. Αυτό που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι η χρωματική κάλυψη. Το λάπτοπ αυτό μπορεί να απεικονίσει πλήρως τόσο τη χρωματική γκάμα sRGB όσο και την γκάμα DCI-B3, πράγμα που σημαίνει ότι θα βλέπετε έντονα και ζωντανά χρώματα στις εικόνες. Και όλο αυτό το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται με τα στενά πλαίσια που έχει οθόνη, 85% screen to body ratio. Επίσης, δεν μπορούμε να παραλείψουμε το γεγονός ότι η χρόνη απόκρισης είναι εξαιρετικά γρήγορη, ξεπερνώντας ουσιαστικά κάθε οθόνη IPS και TN της αγοράς. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα με χαμηλό κόστος και ότι η μπαταρία του είναι σχετικά μικρή, δηλαδή 42 βατόρες. Ωστόσο, είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των δοκιμών, με την αυτονομία να ξεπερνάει τις 9 ώρες περιήγηση στο διαδίκτυο ή περίπου 7 ώρες αναπαραγωγής βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι η Asus έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη βελτιστοποίηση αυτού του λάπτοπ. Οι επεξεργαστές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς το K513 προσφέρεται με επεξεργαστές Tiger Lake U εξαιρετικά χαμηλής τάσης. Η πιο ισχυρή διαθέσιμη επιλογή περιλαμβάνει έναν Core i7-1165G7 σε συνδυασμό με μια GeForce MX350. Κοιτάζοντας το σύστημα ψήξης, βλέπουμε δύο πράγματα. Αυτό το λάπτοπ χρησιμοποιεί έναν αναβαθμισμένο heat pipe 8 χιλιοστών και ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι η ρύθμιση της τάσης ψύχεται επίσης από μια μεταλλική ψύχτρα. Έτσι, λόγω της καλά υπολογισμένης λύσης, ο Core i5-1135G7 του μηχανήματός μας είναι σε θέση να διατηρήσει συχνότητα περίπου 3 GHz σε βαριές εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη θερμοκρασία να μην είναι πολύ ψηλή και να πετυχαίνει τον στόχο των 28 W ισχύως. Ευτυχώς το πληκτρολόγιο δεν ζεσταίνεται υπερβολικά και η θερμότητα απομονώνεται στην περιοχή του NAMPAD, μακριά από το πιο συχνά χρησιμοποιημένο τμήμα της πλακέτας. Επίσης, ακόμα ένα εντυπωσιακά στοιχείο του λάπτοπ αυτού είναι ότι είναι αρκετά αθόρυβο. Το Asus VivoBook 15 OLED K513 έχει πολλά πλεονεκτήματα δεδομένης της τιμής του, καθώς διαθέτει πολλές θύρες ενώ η οθόνη του είναι απολύτως φανταστική. Τα ζωντανά χρώματά της είναι ικανοποιητικά, ενώ το αληθινό μαύρο που παράγεται με την απενεργοποίηση του κάθε πίξελ δημιουργεί μια εικόνα με εκπληκτική αντίθεση, κάνοντας όλες τις σκηνές να ξεχωρίζουν. Μπορεί επίσης να τρέχει ελαφριά παιχνίδια και εργασίες επαγγελματικού επίπεδου, όπως η επεξεργασία φωτογραφιών, ενώ η μπαταρία του προσφέρει αξιοπρεπέστατη αυτονομία. Είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι η Asus έχει πετύχει όλα αυτά σε μια τόσο χαμηλή τιμή.